Καλησπέρα και από μένα. Ουσιαστικά και εμένα η εργασία αφορά τη γνωσική συμπεριφορική θεραπεία σε ΛΟΑΤΚΙ πληθυσμό. Θα μιλήσω για την αποτελεσματικότητα της γνωσικής συμπεριφορικής θεραπείας, το ρόλο της θεραπευτικής σχέσης και των χαρακτηριστικών του θεραπευτή. Στα περιεχόμενα της παρουσίασης θα μιλήσω για τους κίνδυνους στην ψυχική υγεία και τις δυσκολίες στο περιβάλλον των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, για το μοντέλο του μειονοτικού άγχους, τη θεωρία της γονικής αποδοχής απόρριψης, τον ορισμό της υποστηρικτικής θεραπείας σε ΛΟΑΤΚΙ άτομα, τα χαρακτηριστικά των θεραπευτών και της θεραπευτικής σχέσης που παίζουν ρόλο στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας, την αποτελεσματικότητα της CBT και θα κλείσουμε έτσι με μια συζήτηση. Πριν το 1970, η ομοφιλοφιλία θεωρούνταν ως κοινωνιοπαθητική διαταραχή της προσωπικότητας. Το 1973 αφαιρέθηκε από τις ψυχικές διαταραχές, αλλά δεν αφαιρέθηκαν όλες οι καταστάσεις που σχετίζονται με την ομοφιλοφιλία. Κατά τη δεκαετία του 80, οι έρευνες άρχισαν να διαπιστώνουν υψηλά ποσοστά αυτοκτονικής συμπεριφοράς σε ομοφιλόφιλους άνδρες. Συγκεκριμένα το 87, η σεξουαλική διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς οριζόταν ως επίμονη και έντονη δυσφορία σχετικά με το σεξουαλικό προσανατολισμό του ατόμου. Υπήρχε η διαταραχή ταυτότητας φύλου στην παιδική ηλικία και ο τρανσεξουαλισμός για ενήλικες και φύβους. Το 1994 με το DSM-4 ορίστηκε η διαταραχή ταυτότητας φύλου, όπου στο DSM-5 το 2013 ορίστηκε ως δυσφορία φύλου και το 2019 το ICD-11 ουσιαστικά μίλησε για συμφωνία φύλου και έμεινε εκτός της ενότητας της ψυχικής υγείας και αντί αυτού εντάχθηκε στην ενότητα της σεξουαλικής υγείας. Σε σύγκριση με τους ετεροσεξουαλικούς νέους, οι ΛΟΑΤΚΙ νέοι μπορούν να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην ψυχική τους υγεία, καθώς μεγαλώνουν σε ένα ετεροκανονικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό σύστημα. Έχουν παρατηρηθεί από πολλές έρευνες αυξημένα ποσοστά αυτοκτονικότητας, περισσότερα καταθλιπτικά συμπτώματα, διαταραχή μετατραυματικού στρες με επιπολασμό που ξεκινάει από 9%, υψηλότερο άγχος και αποφυγή προσκόλλησης, δυσκολίες στη ρύθμιση των συναισθημάτων, υψηλότερα επίπεδα μετατραυματικού στρες και διασχιστικών συμπτωμάτων. Επίσης, βιώνουν λεκτική παρενόχληση στο σχολείο και υψηλά ποσοστά σωματικής κακοποίησης, καθώς και απόρριψη από το περιβάλλον λόγω της ταυτότητάς τους. Το μοντέλο του μειονοτικού άγχους του Μέγερ ουσιαστικά πρόσφατα συμπεριέλαβε και τις μειονότητες με βάση την ταυτότητα φύλου. Υποστηρίζει ότι οι μειονότητες βιώνουν ένα μοναδικό είδος άγχους λόγω της σύγκρουσης μεταξύ της ταυτότητάς τους και των εμπειριών τους και τις προσδοκίες από τις κοινωνικές νόρμες του πλειοψηφικού συνόλου, το οποίο οδηγεί σε τρεις διαφορετικές οδούς άγχους. Στους αντικειμενικούς ή εξωτερικούς στρεσογόνους παράγοντες, όπως οι θεσμοθετημένες ή δομικές διακρίσεις και οι άμεσες διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις, θυματοποίησης ή προκατάληψης, στις προσδοκίες του ατόμου ότι θα θυματοποιηθεί ή θα απορριφθεί και η επαγρύπνηση που βιώνει και σχετίζεται με αυτές τις προσδοκίες και η εσωτερήκευση των αρνητικών κοινωνικών στάσεων που συχνά αναφέρονται και ως εσωτερικευμένη ομοφοβία. Επομένως, με βάση το μοντέλο, τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα μπορεί να μην αποκαλύψουν τις εμπειρίες τους και έτσι να μην λάβουν την υποστήριξη από το περιβάλλον τους. Έρευνες επίσης δείχνουν το συσχετισμό μεταξύ μειονοτικού άγχους με καταθλιπτικά συμπτώματα, συμπτώματα μετατραυματικού στρες, αυτοκτονικού ιδεασμού και αίσθησης απελπισίας. Και έτσι υπάρχει αυξημένο μειονοτικό στρες κατά τα πρώτα στάδια του coming out, καθώς έτσι είναι και το στάδιο στην αρχή της, είτε στο τέλος της εφηβείας, είτε στην αρχή της ενήλικης ζωής, το οποίο έχει ψυχολογικές επιπτώσεις τόσο στην ταυτότητα του ατόμου και στην ψυχολογική του συνολική ευημερία. Η θεωρία της γονικής αποδοχής απόρριψης ουσιαστικά αναφέρεται στον τρόπο που ένα παιδί αντιλαμβάνεται τις τάσεις και τις συμπεριφορές ενός γονέα, είτε ως αποδεκτικές είτε ως απορριπτικές. Κατά τη διαδικασία του coming out, το 60% των ατόμων που έχουν κάνει coming out περιγράφουν τη διαδικασία ως πάρα πολύ δύσκολη. Η αντιλαμβανόμενη γονική απόρριψη, δηλαδή το πώς αντιλαμβάνονται τα άτομα την απόρριψη από τους γονείς τους, έχει φανεί ότι σχετίζεται με αύξηση της ψυχολογικής δυσφορίας, της χρήσης αλκοόλ και ουσιών και άλλων συμπτωμάτων ψυχικής υγείας, αυξάνει τον κίνδυνο να υπάρξει κάποια ψυχιατρική διάγνωση, αυξάνει τα προβλήματα αυτοεκτίμησης, εσωτερικευμένης ομοφοβίας και μειωμένη συνολική ευημερία.
Ενώ η αντιλαμβανόμενη γονική αποδοχή φαίνεται ότι λειτουργεί ως ένας προστατευτικός παράγοντας έναντι των συμπτωμάτων της κατάθλιψης, μειώνει τις αρνητικές σκέψεις για τον εαυτό και αυξάνει τη θετική ταύτιση με την ταυτότητα του σεξουαλικού προσανατολισμού και βελτιώνει τη συνολική ευημερία. Επομένως, οι γονιακές τάσεις και η ψυχολογική ευημερία έχουν συνδεθεί με τη διαμόρφωση της ταυτότητας. Η γονική αποδοχή ή απόρριψη συμβάλλει στη διαμόρφωση ορισμένων πτυχών της ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένης και της έκφρασης φύλου και του προσδιορισμού του φύλου. Η υποστηρικτική θεραπεία σε ΛΟΑΤΚΙ άτομα, αλλιώς affirmative therapy, αφορά ουσιαστικά τεχνικές που μπορούν να προσθεθούν ή να ενσωματωθούν στο τρέχον θεραπευτικό πλάνο ενός θεραπευτή. Δεν αποτελεί ένα ανεξάρτητο σύστημα ψυχοθεραπείας, αλλά αντιπροσωπεύει ένα ειδικό φάσμα ψυχολογικής γνώσης που αμφισβητεί την παραδοσιακή άποψη ότι η ομοφιλοφιλική επιθυμία και ο σταθερός ομοφιλοφιλικός προσανατολισμός είναι παθολογικά. Ξεκινάει πριν από τα ραντεβού, μέσω της μη υπόθεσης της ετεροσεξουαλικότητας και της χρήσης υποστηρικτικών σημάνσεων στην ιστοσελίδα ή το γραφείο του εκάστοτε επαγγελματία υγείας. Δηλαδή, ακόμα και από το πρώτο τηλεφώνημα ξεκινάει η υποστηρικτική θεραπεία. Έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη ικανοτήτων και κατάρτισης πολλών θεραπευτών όταν εργάζονται με ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Ως προς τα χαρακτηριστικά των θεραπευτών και τις θεραπευτικές σχέσεις που παίζουν ρόλο στην αποτελεσματικότητα μιας θεραπείας με τον συγκεκριμένο πληθυσμό, αφορούν ουσιαστικά την αντιμετώπιση των πελατών υπό καταφατικούς και συμπεριληπτικούς όρους και διαδικασία αυτογνωσίας για να κατανοήσει ο εκάστοτε θεραπευτής πώς τα ετεροκανονικά πλαίσια έχουν διαμορφώσει την προσωπική και επαγγελματική ζωή και πώς τα προνόμια και οι καταπιεστικές παραδοχές ενεργοποιούνται στα κλινικά περιβάλλοντα. Επομένως, η αντιμετώπιση της ετεροκανονικής μεροληψίας που μπορεί να βιώνει κάποιος επαγγελματίας ψυχικής υγείας και η ενσωμάτωση των γνώσεων γύρω από τις ανησυχίες και τις ανάγκες των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Σε μια άλλη έρευνα, φάνηκαν κάποιοι παράγοντες που κάνουν μια θεραπεία υποστηρικτική. Προέκυψαν 6 κατηγορίες, ανεξάρτητα από το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή τη θεωρητική προσέγγιση του θεραπευτή. Και αυτή αφορούν ουσιαστικά ότι ο θεραπευτής να επικοινωνεί μια μη παθολογική άποψη για την ομοφιλοφιλία, να παρέχει ένα χώρο που να επιτρέπει την πλήρη εξερεύνηση της σεξουαλικότητας, να υπάρχει ειδική γνώση και ευαισθητοποίηση του θεραπευτή για θέματα που επηρεάζουν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα και το επίπεδο άνεσής τους στη διερεύνηση της σεξουαλικότητας, ο θεραπευτής να μην εμφανίζει σημάδια προκατάληψης ώστε να μπορεί να συνδεθεί πλήρως με τον πελάτη, ο θεραπευτής να αποτελεί θετικό πρότυπο για τη δική του ομάδα σεξουαλικότητας και να δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να είναι πλήρως ο εαυτός του εντός θεραπευτικής σχέσης και να έχει μια ολιστική αντίληψη της σεξουαλικότητας. Ο Μέρ μίλησε σε μια έρευνα για την ανάγκη βαθιάς κατανόησης της εσωτερικευμένης ομοφοβίας των ειδικών, ενώ μια άλλη έρευνα κατέδειξε την ανάγκη οι σύμβουλοι να εξετάσουν τις δικές τους πεπιθήσεις και συστήματα πεπιθήσεων βαθύτερα, έτσι ώστε να αναπτυχθεί η επικοινωνία μιας μη παθολογικοποιητικής άποψης για την ομοφιλοφιλία, να είναι άνετη στην αντιμετώπιση θεμάτων σεξουαλικότητας και να έχουν μια ολιστική άποψη. Ο Ναδάλ μίλησε για μικροπαραβιάσεις που ουσιαστικά αφορούν λεπτές μορφές διακρίσεων, όπως για παράδειγμα η έλλειψη χρήσης γλώσσας χωρίς αποκλεισμούς, η απόδοση προβλημάτων σε σεξουαλικό προσανατολισμό, όπως μπορεί να είναι το να πω κάποια λάθος αντωνυμία που είπε και η συνάδελφος ή κάποιο το νεκρό όνομα. Και ουσιαστικά έχει φανεί πως στη θεραπευτική σχέση η ευαισθησία και η ενσυναίσθηση του θεραπευτή είναι πιο σημαντικά από την σεξουαλικότητα του θεραπευτή. Δεν υπάρχει δηλαδή διαφορά, αρκεί ο λήπτης της υπηρεσίας να αισθάνεται ότι ο θεραπευτής έχει ευαισθησία και είναι ενσυναισθητικός. Επομένως, έτσι φαίνεται ότι χρειάζεται ευαισθητοποίηση των θεραπευτών και σε πολιτισμικά θέματα, έτσι σε συνδυασμό με τα ΛΟΑΤΚΙ. Έρευνες τώρα συγκεκριμένα πάνω στην αποτελεσματικότητα της CBT σε ΛΟΑΤΚΙ πληθυσμό. Έχει φανεί πως η ομαδική θεραπεία κατά μόνας ή σε συνδυασμό με την ατομική θεραπεία βελτιώνει τις λειτουργικές στρατηγικές αντιμετώπισης και την αυτοπεποίθηση των ΛΟΑΤΚΙ νέων διαφόρων εθνικοτήτων. Οι Λάζαρος και Φόλκμαν
υποστηρίζουν πως το άγχος είναι απόρρια αρνητικών γνωσιακών εκτιμήσεων ως προς τους διαθέσιμους προσωπικούς πόρους για την αντιμετώπιση των ψυχικών δυσκολιών. Αυτή η γνωσιακή εκτίμηση επηρεάζει τους μηχανισμούς αντιμετώπισης στρεσογόνων καταστάσεων, καθώς αυτές ενεργοποιούν τη συναισθηματική ρύθμιση στις αποκρίσεις των ατόμων. Έχει φανεί επίσης ότι η συμπεριφορική ευημερία στην ενήλικη ζωή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα μοτίβα των γνωσιακών εκτιμήσεων στην εφηβική ηλικία και πως η αμφισβήτηση συνδέεται με ενεργητικές στρατηγικές αντιμετώπισης και καλύτερη προσαρμογή, ενώ η αίσθηση της απειλής και το να δρούνε μάλλον μέσα από μια κατάσταση απειλής αυξάνει το μετατραυματικό στρες και την κατάθλιψη. Ο Λάζαρος πάλι μίλησε για τη βίωση του στρες ως απειλητική υποαμφισβήτηση και πως αυτό επηρεάζει την αυτοαποτελεσματικότητα των ατόμων, καθώς οι αυτοαποτελεσματικές στρατηγικές αντιμετώπισης, όπως για παράδειγμα η θετική ανανοηματοδότηση κάποιων εμπειριών, συσχετίζονται θετικά με την αμφισβήτηση, ενώ οι προσαρμοστικές στρατηγικές, όπως για παράδειγμα χρήση ουσιών ή αλκοόλ, με την απειλή. Οι λειτουργικές στρατηγικές αντιμετώπισης ουσιαστικά οδηγούν σε συμπεριφορική ευημερία και βελτίωση της αντεκτικότητας των ΛΑΤ και ατόμων. Επομένως, το συμπέρασμα είναι ότι μέσα από τη θεραπεία ο θεραπευτής οφείλει να βοηθήσει το άτομο να αναπτύξει λειτουργικότερες στρατηγικές αντιμετώπισης και να μην μένει στην κατάσταση της απειλής, κάπως να νοηματοδοτήσει εκ νέου κάποιες εμπειρίες του. Η εκμάθηση της ενεργητικής αξιολόγησης του κινδύνου και η σμίκρυνση, επομένως, της σημαντικότητας των γεγονότων ως απειλές, οδηγούν στην κατανόηση και την νοηματοδότηση με θετικούς όρους των δυσκολιών. Έχουν φανεί διατηρήσιμες μειώσεις στα καταθλιπτικά συμπτώματα, στον αυτοαναφερόμενο θυμό, στο άγχος και στη σύγχυση και αυξήσεις στην αντιλαμβανόμενη κοινωνική υποστήριξη. Σε έρευνα με ομάδες μείωσης του στρες με βάση την ενσυνειδητότητα, φάνηκε μείωση της αποφυγής και αύξηση της θετικής επίδρασης σε πληθυσμό ομοφυλόφιλων οροθετικών ανδρών. Σε μια άλλη έρευνα, η παρακινητική συνέντευξη φάνηκε χρήσιμη στη μείωση της χρήσης ουσιών και των επικίνδυνων σεξουαλικών συμπεριφορών σε ομάδα ομοφυλόφιλων και αμφιφυλόφιλων ανδρών. Και σε μια άλλη έρευνα, ότι η προσθήκη συμπεριφορικής θεραπείας ζευγαριών στην ατομική θεραπεία για γκέι και λεσβίες με διαταραχές χρήσης αλκοόλ έδειξε σημαντική μείωση της βαριάς κατανάλωσης αλκοόλ και υψηλότερα επίπεδα προσαρμογής στις σχέσεις. Σε μια πρόσφατη έρευνα του 2022, οι ερευνητές προσπάθησαν να εξετάσουν πώς διάφορες συμπεριφορές συντήρησης των σχέσεων μπορούν να συμβάλλουν στη σχεσιακή ανθεκτικότητα και να επιφέρουν θετικά αποτελέσματα στις σχέσεις. Και φάνηκε πως η συμμετοχή σε συμπεριφορές συντήρησης στις σχέσεις σχετίζεται με βελτιωμένη ανθεκτικότητα στις σχέσεις και θετικά συναισθήματα, ενώ η απόκρυψη της μειονοτικής σεξουαλικής ταυτότητας συσχετίστηκε αρνητικά με την ικανοποίηση και τη δέσμευση. Σε άλλη έρευνα, σε μία παρέμβαση γνωσιακής συμπεριφορικής θεραπείας 10 εβδομάδων σε ομοφυλόφιλους και αμφιφυλόφιλους άντρες, φάνηκαν θετικά αποτελέσματα σε παραμέτρους του μειονοτικού στρες. Η διαχείριση έκτακτης ανάγκης και παραδοσιακή γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία σε άλλη έρευνα υπερήχαν της ειδικής για τους γκέι εκδοχής της σε όλα τα αποτελέσματα, εκτός από τη μείωση των επικίνδυνων σεξουαλικών συμπεριφορών σε χρήστες μεθαμφεταμίνης. Και επίσης σε μια άλλη έρευνα ότι η ειδική για ομοφυλόφιλους θεραπεία κοινωνικής υποστήριξης παρήγαγε ελαφρώς ισχυρότερα αποτελέσματα για τους χρήστες μεθαμφεταμίνης. Σε άλλη έρευνα έγινε τροποποίηση της οικογενειακής θεραπείας με βάση την προσκόλληση και φάνηκε ότι αύξησε αυτό τις ποιοτικές αξιολογήσεις της ικανοποίησης από την παρέμβαση. Άλλοι ερευνητές διερεύνησαν πιθανούς τρόπους για τη χρήση δεξιοτήτων της διαλεκτικής συμπεριφορικής θεραπείας, της DBT, στη θεραπεία με ΛΟΑΤ και πελάτες και πρότειναν την εφαρμογή δεξιοτήτων που μπορούν να βοηθήσουν τους ΛΟΑΤ και πελάτες να αλληλεπιδράσουν αποτελεσματικά με τα απαξιωτικά περιβάλλοντα που εμπεριέχουν το δομικό στίγμα. Οι δεξιότητες της διαλεκτικής συμπεριφορικής θεραπείας οργανώνονται σε 4 ενότητες: την βασική ενσυνειδητότητα, π.χ. την αίσθηση της αυτοαποτελεσματικότητας, τη μη επικριτικότητα, τη ρύθμιση των συναισθημάτων, για παράδειγμα την επίλυση προβλημάτων, την αναγνώριση των θετικών, την ενσυνειδητότητα των παρόντων συναισθημάτων, την ανοχή στο άγχος, για παράδειγμα τη ριζική αποδοχή, τις δεξιότητες διαχείρισης κρίσεων και την διαπροσωπική αποτελεσματικότητα, όπως για παράδειγμα την αυτοεπικύρωση και την αναγνώριση τοξικών σχέσεων και συμπεριφορών. Σε μια άλλη έρευνα που χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο ESTEAM,
για την αντιμετώπιση του μειονοτικού στρες και τον αντίκτυπό του σε ψυχικά, συμπεριφορικά και σεξουαλικά, όπως για παράδειγμα σεξ χωρίς προφυλακτικό, θέματα υγείας των νεαρών ομοφυλόφιλων και αμφιφυλόφιλων ανδρών, έδειξαν θετικά αποτελέσματα και πως λειτουργήσε πάρα πολύ καλά το πρωτόκολλο αυτό. Σε μια επόμενη έρευνα, γνωστική συμπεριφοριστική διαχείριση του στρες σε 100 ομοφυλόφιλους άντρες θετικούς στον HIV, έδειξε μείωση των διαταραχών της διάθεσης και των καταθλιπτικών συμπτωμάτων, αλλαγές στην αντιμετώπιση, την αντίληψη της κοινωνικής υποστήριξης, την αυτοαποτελεσματικότητα και τις δυσλειτουργικές τάσεις. Σε επόμενη έρευνα, ένα ομαδικό πρόγραμμα διαχείρισης διακρίσεων και μειωνοτικού στρες λόγω HIV σε ομάδα μαύρων γκέι ανδρών έδειξε θετικά αποτελέσματα και οι ίδιοι ερευνητές το προσάρμοσαν το 2020 ως προς μια ομάδα Λατίνων γκέι ανδρών με HIV και έδειξε και αυτό θετικά αποτελέσματα. Επομένως, η κατάρτιση ειδικών ψυχικής υγείας ως προς την υποστηρικτική νοσιακή συμπεριφορική θεραπεία φαίνεται να ενισχύει την ικανότητά τους να παρέχουν πληρέστερη υποστήριξη στον πληθυσμό των ΛΟΑΤΚΙ. Ο αντίκτυπος του μειωνοτικού στρες στη ζωή των ΛΟΑΤΚΙ, καθώς επίσης και ο προσλαμβανόμενος βαθμός γονικής απόρριψης, καθιστά αναγκαία την εστίαση στην ενίσχυση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων αντιμετώπισης σε όλη τη διάρκεια των κλινικών αλληλεπιδράσεων. Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας θα πρέπει να χρησιμοποιούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και να κατανοήσουν και να βοηθήσουν την ανάπτυξη ενός φάσματος στρατηγικών αντιμετώπισης. Και έτσι εκφράζω και προσωπικά μια ελπίδα για την πληρέστερη υποστήριξη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας εντός της κοινότητας, με σκοπό τη συνολικότερη βελτίωση της ψυχικής υγείας και την αποτροπή του στιγματισμού. Εντός της κοινότητας εννοώ και μέσα, έτσι, αν το πάρουμε στα πλαίσια της Ελλάδας και σε πιο δήμου, ας πούμε, με το κάθε δήμο και όχι μόνο περιφέρειες, συγγνώμη, όχι μόνο περιφέρειες ή συγκεκριμένες ομάδες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.